Θα μείνουμε στον χώρο της εκπαίδευσης, θα δώσουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ. Θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με αυτού του δελτίου, καθώς έχουμε μαζί μας στο στούντιο με τον κύριο Νεκτάριο Κορδί, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, της Ομοσπονδίας. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Χριστόδουλε. Ακούσαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ ορισμένα τα θέματα που συζητήθηκαν χθες με τους εκπαιδευτικούς της περιοχής μας, πολλαπλά και συσσωρευμένα προβλήματα. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Να ξεκινήσουμε με το πιο προβεβλημένο εξ αυτών, το θέμα της αξιολόγησης. Να μας θυμίσετε για ποιο λόγο οι εκπαιδευτικοί διαφωνούν με τον τρόπο που γίνεται η αξιολόγηση αυτή και πού βρίσκεται σήμερα η συζήτηση με το Υπουργείο, εάν υπάρχουν επαφές. Εάν υπάρχει διάβλος επικοινωνίας, αν υπάρχουν ευήκο αότα από το Υπουργείο. Αρχικά να σας πω ότι η Ομοσπονδία, η ΟΛΜΕ, έχει αποφάσεις για το κομμάτι της αξιολόγησης, απαντώντας σε μια προπαγάνδα ότι εμείς είμαστε αρνητές, ότι δεν θέλουμε τίποτα, ότι δεν θέλουμε καμία αξιολόγηση. Η ΟΛΜΕ έχει προτάσεις, αλλά για να υπάρξει ένα σύστημα αποδεκτό πρέπει να υπάρχει διάλογος. Δεν υπάρχουν ευήκο αότα, όπως είπατε. Προωθήθηκε ένας νόμος υλοποίησης, δύο νόμοι υλοποίησης αξιολόγησης, χωρίς κανέναν διάλογο με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες που εκπροσωπούν 160.000 εκπαιδευτικούς. Η βασική μας διαφωνία είναι ότι αυτή τη στιγμή επιχειρείται μια ατομική αξιολόγηση που για μας είναι χειραγώγηση στους 25.000 νεοδιόριστους του 20, του 21 και του 22. Και ο παραλογισμός είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που δούλεψαν αναπληρωτές 10 και 15 χρόνια, που έκαναν χιλιάδες ώρες μάθημα στην τάξη, που δεν είχαν καμία ουσιαστική επιμόρφωση όλα αυτά τα χρόνια, καλούνται να ανεβάσουν ένα ηλεκτρονικό φάκελο και να κάνουν και δύο δειγματικές διδασκαλίες για να μονιμοποιηθούν. Και να θυμίσουμε ότι η διαδικασία αυτή δεν προβλεπόταν στον αρχικό σχεδιασμό μονιμοποίησης. Τους προσθέθηκε τελευταία, με την ΟΛΜΕ να υποστηρίζει ότι αυτό έγινε για να προωθηθεί από το παράθυρο η αξιολόγηση. Αν δεν κάνω λάθος, πείτε μου. Οι εκπαιδευτικοί του 2020 διορίστηκαν με άλλο νόμο. Έπρεπε να μονιμοποιηθούν μετά την παρέλευση της διετίας. Και αμέσως μετά τη διετία έρχονται και τους λένε: όχι, θα πρέπει να πάτε σε ατομική αξιολόγηση για να μονιμοποιηθείτε. Και να σας ενημερώσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μόλις παρήρθε η διετία, έγινε διακοπή ασφαλιστικής ικανότητας για αυτούς τους εκπαιδευτικούς, διότι ο ΕΦΚΑ δεν αναγνωρίζει, δεν βλέπει ατομική αξιολόγηση και όλα αυτά. Σου λέει: πέρασε η διετία που είσαι δόκιμος, άρα δεν έχεις ασφαλιστική κάλυψη. Τελικά λύθηκε το ζήτημα με έναν τρόπο βεβαιώσεων μέσα από τις σχολικές μονάδες. Μάλιστα. Επιχείρημα που ακούγεται, η εκπαιδευτική δεν θέλετε την αξιολόγηση, δεν θέλετε να κριθεί το έργο σας. Πώς απαντάτε? Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ούτε να κρύψουν κάτι, ούτε να φοβηθούν κάτι, ούτε μπαίνουν σε μια τέτοια λογική προπαγανδιστική και ισοπεδωτική. Θέλω να σας πω ότι στηρίξαμε το δημόσιο δωρεάν σχολείο από τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, στηρίξαμε το δημόσιο σχολείο τα δύο χρόνια της πανδημίας. Θέλω να σας πω ότι είμαστε ένας κλάδος που δεν έχουμε δημόσια δωρεάν επιμόρφωση ουσιαστική. Έχετε το Υπουργείο να ζητήσει να μας αξιολογήσει για να κρίνει τους ικανούς και τους μη ικανούς, χωρίς να έχει δώσει το εργαλείο στον εκπαιδευτικό που είναι η επιμόρφωση. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι ανήθικο τελείως να συνδέει την επιμόρφωση το Υπουργείο με τη βελτίωση των μη ικανών. Είναι τελείως ανήθικο. Για μας η επιμόρφωση είναι οξυγόνο και για τους 160.000 εκπαιδευτικούς που αυτή τη στιγμή είναι στα ελληνικά σχολεία. Για τους 160.000. Εμείς λοιπόν, απέναντι σε αυτή την προπαγάνδα την ισοπεδωτική, σας λέω ότι δεν έχουμε ούτε να φοβηθούμε κάτι, ούτε να κρύψουμε κάτι, αλλά σε αυτό το εκτροματικό πλαίσιο που θέλει να περάσει, το οποίο οφείλω να σας ενημερώσω, από το Σεπτέμβρη, εάν και εφόσον προχωρήσει, καθιστά όλους τους εκπαιδευτικούς ημιμόνιμους. Δηλαδή πλέον, κάθε τρία χρόνια θα μπαίνει σε μια διαδικασία αξιολόγησης. Για μας αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Και γι' αυτό ακριβώς παλεύουμε, για να καταργηθεί αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο, να πάμε σε ένα διάλογο και να καταλήξουμε σε ένα κοινά αποδεκτό σύστημα. Μάλιστα. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί τους εκπαιδευτικούς. Δεν συζητείται εντόνως, το έχει καλύψει η κουβέντα για την αξιολόγηση. Θεωρώ πως η Ομοσπονδία προσπαθεί να το φέρει στην πρώτη γραμμή, είναι το μισθολογικό. Θυμίστε μας πόσο καιρό έχουν παγώσει η μισή των εκπαιδευτικών, πόσα παίρνει ένας νεοδιόριστος, για να έχουμε και μία εικόνα εμείς οι υπόλοιποι. Επιτρέψτε μου να πω με διάθεση πικρόχολη ότι προχθές ενημερωθήκαμε όλοι και εσείς ότι ο Πρωθυπουργός εξήγηλε 20 μέρες πριν τις εκλογές ότι την επόμενη τετραετία ο μέσος μισθός θα είναι 1.500 ευρώ. Οφείλω να σας πω ότι εδώ και 4 χρόνια η μοναδική αύξηση που πήραμε ως εκπαιδευτική είναι το 23 στις αρχές από 5 έως 19 ευρώ το μήνα
με την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης και μιας μνημονιακής κράτησης. Σήμερα λοιπόν στο νομό σας, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ο νεοδιόριστος παίρνει 737 ευρώ και καλείται να δώσει σχεδόν το 60-70% αυτού του μισθού για ενίκεια, για έξοδα. Και από εκεί πέρα καλείται να ζήσει με τα υπόλοιπα, με 200 ευρώ. Να σας ενημερώσω ότι σε κάποια τουριστικά νησιά, την επόμενη Τρίτη, που είναι 2 Μαΐου, οι εκπαιδευτικοί οδηγούνται έξω από τα σπίτια, διότι ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Ναι. Και από εκεί πέρα τους λένε, πληρώστε με τη μέρα τη διαμονή σας. Με τη μέρα. Καταλαβαίνετε ότι όχι ο ένας μισθός δεν φτάνει, ούτε το οι τρεις. Το γνωρίζουμε από δυτικομακεδόνες υπηρεσίες που βρέθηκαν στις περιοχές αυτές. Είναι επιβεβαιωμένο από το ρεπορτάζ αυτό που λέτε. Να σας πω ότι οι 45.000 αναπληρωτές που υπηρετούν αυτή τη στιγμή σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης παίρνουν σαν πρώτο μισθό λίγο πάνω από 830 ευρώ. Και είναι με μία βαλίτσα κάθε χρόνο στο χέρι. Και να σας πω, με απόλυτα νούμερα, γιατί εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, ότι ένας μόνιμος εκπαιδευτικός στην Ελλάδα με 30 και έτη υπηρεσίας παίρνει λίγο πάνω από 1.200 ευρώ. Και καλείται να ζήσει. Να σας πω λοιπόν ότι με αυτούς τους μισθούς δεν καλύπτεται σχεδόν τίποτα από τις στοιχειώδες ανάγκες της οικογένειας των εκπαιδευτικών. Γιατί αυτή τη στιγμή γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί που συντηρούν δύο σπίτια, που έχουν φοιτητές σε άλλες περιοχές της χώρας, όχι απαραίτητα στη Δυτική Μακεδονία, που έχουν μετακινήσεις, που όλα αυτά. Είναι αδιανόητο ο Πρωθυπουργός να βγαίνει χωρίς να κάνει καμία κίνηση ενίσχυση των εκπαιδευτικών και να δηλώνει ότι στην επόμενη τετραετία θα έχουμε αυξήσεις στα επίπεδα τα οποία αναφέρθηκε. Είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί και δύσπιστοι σε τέτοιες δηλώσεις που γίνονται 20 μέρες πριν τις εκλογές. Θα πάμε στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει η εκπαίδευση να μπει στο τραπέζι των πολιτικών συζητήσεων, να ακουστούν οι απόψεις των πολιτικών εκπροσώπων. Πριν από αυτό όμως, θετικό αυτής της θητείας του Υπουργείου δεν είναι ότι υπήρξαν πολλοί διορισμοί μόνιμου προσωπικού, μετά από καιρό μάλιστα. Φυσικά είναι θετικό. Η κυρία Υπουργός μας το τονίζει επανειλημμένα. Μάλιστα, κάποια στιγμή της είπα τι θέλετε να κάνουμε. Το έχουμε πει επανειλημμένως ότι χαιρετίζουμε τους διορισμούς. Τι θέλετε, της είπα έτσι με διάθεση. Να βγούμε στο Σύνταγμα να πανηγυρίσουμε, να το κάνουμε. Που είναι αυτονόητο, αλλά η κάλυψη των κενών. Φυσικά. Αλλά την ίδια στιγμή είπαμε στην κυρία Υπουργό, και πρέπει να το ξέρουν όσοι μας ακούν και όσες, ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δουλεύουν 46.000 αναπληρωτές. Και μαζί με τις παραιτήσεις θέλω να σας πω ότι ο Σεπτέμβρης θα έχει 50.000 κενά. Και να σας πω επίσης ότι στην αρχή των συνομιλιών, στην αρχή της χρονιάς, δεν αναφερόταν σε διορισμούς ο Υπουργός, γιατί μας είπε ότι, ξέρετε, είναι προεκλογική χρονιά το 23. Και τελικά υποχρεώθηκε, κάτω από την πολύ μεγάλη πίεση, να εξαγγείλει 3.700 διορισμούς, καλοδεχούμενοι, αλλά σταγόνα στον ωκεανό. Είναι σταγόνα στον ωκεανό οι 3.700 διορισμοί. Είναι τεράστιες οι ανάγκες και ο Σεπτέμβρης, από σήμερα θα σας το πω, για όποια κυβέρνηση είναι το Σεπτέμβρη, θα είναι εξαιρετικά δύσκολος στο άνοιγμα των σχολείων. Μάλιστα. Τι περιμένετε να ακούσετε από τους εκπροσώπους των κομμάτων, σε ποια θέματα πρέπει να αναφερθούν, σε ποια θέματα πρέπει να γίνουν σαφές οι θέσεις τους, πριν προσέλθουν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς των μαθητών στα έδρανα για να ψηφίσουν. Στο παραβάν. Το βασικό για μας είναι η δημοκρατία στα σχολεία. Τα σχολεία είναι χώροι δημοκρατίας. Οφείλω να σας πω ότι είχα την εμπειρία όλο αυτό το διάστημα να είμαι 6 φορές παρόν σε δίκες, στις οποίες ήρθε και η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ, σε εφαρμογή του αντισυνδικαλιστικού νόμου Χατζηδάκη. Και μάλιστα σε κάποια δίκη, και θέλω να το ακούσουν οι ακροατές, οι τηλεθεατές μας, κατηγορηθήκαμε για αντιδημοκρατική εκτροπή, παρακαλώ, διότι θέλουμε, λέει, οι ομοσπονδίες να ανατρέψουν νόμους που έχει ψηφίσει το κοινοβούλιο. Προφανώς η ομοσπονδία ζητάει κατάργηση των αντιεκπαιδευτικών νόμων. Αυτός είναι ο ρόλος των ομοσπονδιών και των συνδικάτων. Να παλεύουν για κατάργηση των αντιδημοκρατικών νόμων. Άρα αυτό το οποίο ζητάμε, να επανέλθει η δημοκρατία στο σχολείο. Ξέρετε ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι κομματικό λάφυρο κανενός. Και δυστυχώς οι επιλογές των στελεχών του τελευταίου διαστήματος άνοιξαν πάρα πολλές πληγές σε όλη τη χώρα. Μιλάω για τους διευθυντές και τις διευθύντρες των σχολικών μονάδων. Το δεύτερο το οποίο ζητάμε. Έγιναν με κομματικά κριτήρια, πιστεύετε, αυτές οι επιλογές, ναι, η βαθμολόγηση των. Υπάρχουν σφοδρότατες καταγγελίες ότι έγιναν με τέτοια κριτήρια, ως κομματικό λάφυρο. Και εμείς είχαμε ζητήσει, και οφείλω να το γνωρίζετε, θέλω να σας το πω, ότι εμείς είχαμε ζητήσει να παγώσουν αυτές οι διαδικασίες. Και έχουμε ζητήσει και σήμερα να παγώσουν οι υπηρεσιακές μεταβολές, διότι 20 μέρες πριν τις εκλογές. Λόγω των εκλογών. Δεν μπορούν να γίνουν οι υπηρεσιακές μεταβολές. Σε καμία περίπτωση. Το δεύτερο που ζητάμε είναι επιμόρφωση. Να στηρίξουμε τα δημόσια σχολεία. Δημόσια δωρεάν επιμόρφωση. Ζητάμε διάλογο. Ξέρετε ότι αλλάζουν βιβλία, αλλάζουν αναλυτικά προγράμματα. Αυτό αφορά τους γονείς. Επίσης, ζητάμε κάτι που είναι πολύ επίκαιρο: κατάργηση της τράπεζας θεμάτων και της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Να σας θυμίσω, το περσινό καλοκαίρι 40.000 παιδιά και από την περιοχή σας μείνανε εκτός πανεπιστημίων, και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, είναι μια πελατεία για τα κολέγια.
Και επειδή η κυρία Κεραμέως με κάθε ευκαιρία λέει ότι εμείς δεν δεχόμαστε να μπαίνουν οι μαθητές της Λευκής Κόλας στα πανεπιστήμια που δεν μπαίνουν, να σας πω ότι αυτοί οι μαθητές, εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα, γράφονται χωρίς κριτήρια στα κολέγια, έτσι. Εκεί δεν είναι οι μαθητές της Λευκής Κόλας. Γράφονται στα κολέγια και αποκτούν ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα με ένα παιδί ενός κατοίκου της περιοχής σας που πάει στο Πολυτεχνείο και κάνει 5 χρόνια να τελειώσει το Πολυτεχνείο. Και το άλλο παιδί στο κολέγιο σε 3 χρόνια παίρνει πτυχίο, ισότιμο. Εντάξει, αυτά δεν νομίζω ότι είναι δικαιοσύνη. Και το τελευταίο είναι αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού. Να σας πω κάτι και είναι απόλυτα ειλικρινές. Πείτε μου με ποιο τρόπο ένας εκπαιδευτικός που παίρνει 700 ευρώ και που καλείται να δώσει τα 500 για ενίκιο, μπορεί απερίσπαστος να κάνει το λειτουργήμά του, να μπει σε μια τάξη χωρίς τίποτα στο μυαλό του, ξέροντας ότι έχει να ζήσει ένα μήνα με 200 ευρώ και αν έχει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών είναι και συνθήκες μάθησης των παιδιών μας. Αυτό ζητάμε. Αξιοπρέπεια, να αναγνωριστεί επιτέλους η αξιοπρέπεια του ρόλου του εκπαιδευτικού στην ελληνική κοινωνία. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Πείτε, ξαναπούμε στο μέλλον. Ελπίζω να είναι καλύτερες και οι συνθήκες και να μιλούμε πλέον για λυμένα προβλήματα και όχι για προβλήματα που χρονίζουν, που έχουν σχορευτεί τα τελευταία χρόνια. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.